βάλετε τα θέματα των ερωτήσεων σας, θα ήθελα να κάνω μερικές ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση, παρακαλώ, θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα πρέπει να φτάσει μέχρι το σημείο των επικεφαλής των παρατάξεων να συνεννοηθούμε για να το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 19 του 2000, προφανώς 12 έχει γίνει λάθος, δέχτηκα μια επιστολή από τον αναπληρωτή του Ανωτάτου Προέδρου των Κοπτών, τον κύριο Σαμίρ Ιάδη. Λοιπόν, αφού εκφράζει τις ευχές του, μας λέει ότι όπως σας έχουμε ενημερώσει στην τελευταία μας συνάντηση για τη νέα παραχώρηση της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για την εγκατάσταση κατοικοπτορθόδοξου ναού στο ΑΒΚ 1920 και 21 δημόσια κίνητα μέχρι 31/12/13. Πραγματεύει μου επισυνάπτει την απόφαση της εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου που με απόφαση της 31/07/12 προς το Χριστιανικό Κοπτορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο στέλνει απόφαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, τροποποίηση με θέμα, τροποποίηση όλου παραχωρητηρίου χρήσης των δημοσίων κτημάτων με ΑΒ 20 και 21 και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, παραχωρεί η ΕΤΑΔ στο Χριστιανικό Κοπτορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο, Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία Παρθένου Μαρίας και Αγίου Πάνου Βενελάδη, παραχωρεί τα παραπάνω οικόπεδα για την κατασκευή κοπτορθόδοξου κέντρου. Και επίσης επισυνάπτονται και οι φωτογραφίες εδώ από τα σχέδια και τα λοιπά. Επίσης, το σημαντικό σε όλα αυτά είναι ότι εκτός από την έγκριση έχουν πάρει και άδεια οικοδομή. Βρίσκονται, λέει, στα τελευταία στάδια για την έκδοση της άδειας οικοδομής, λόγω του ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια τις ενέργειες και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ ενημέρωσα το σώμα, παρακαλώ πολύ τους επικεφαλείς των παρατάξεων να γίνει μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να συζητήσουμε το θέμα, γιατί προφανώς θα έχουμε κοινή γραμμή σε αυτό το θέμα, και αμέσως μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε εκτενέστατα, αφού συζητήσουμε μεταξύ μας και σας δώσω και όλο το υλικό που υπάρχει και να πάρουμε μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο για το ποια θα είναι η θέση μας για τα οικόπεδα αυτά στην Εκκλησία των Κοπτών. Θα είναι στη διάθεσή σας μετά το Συμβούλιο ή κάποια στιγμή θα κάνουμε μία πρόταση να δούμε αν μπορείτε Πέμπτη ή Παρασκευή, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, να βρεθούμε, να σας δοθεί όλο το υλικό για το θέμα αυτό και να έχουμε μία κοινή γραμμή, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει απόφαση της ΕΤΑΤ, όπως υπάρχει και η κίνηση διαδικασίου για την άδεια οικοδομής, άρα θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία απόφαση. Αν συμφωνείτε προς αυτή την κατεύθυνση, μετά κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε για την ημέρα και την ώρα που θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε το θέμα. Και θα παρακαλέσω και την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να ετοιμάσει τους φακέλους, ώστε Πέμπτη Παρασκευή να βρεθούμε να οριστικοποιηθεί το θέμα. Μια δεύτερη ανακοίνωση, την οποία νομίζω ότι το σώμα πρέπει να γνωρίζει, η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση, αν και δεν λύνει το πρόβλημα. Μας ήρθε σήμερα στα χέρια μας η απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών για μία δόση των 35 εκατομμυρίων ευρώ από τα παρελθόντα σχέδια. Ο Δήμος Ηλιούπολης, επειδή μας έρθει και ολοκληρωμένος ο πίνακας, ο Δήμος Ηλιούπολης λαμβάνει 200.000 ευρώ μία δόση από τις 5 των παρελθόντων των εκπονητών. Πρέπει να πούμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, να το γνωρίζει το σώμα, ότι ο Υπουργός είναι ξεκάθαρος και λέει ότι σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι υποχρεούνται να πληρώσουν με αυτά τα χρήματα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία ώστε με αυστηρά ή αναγκημένο τρόπο να πληρωθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου και όλων βέβαια των Δήμων της χώρας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτή είναι μια δεύτερη ανακοίνωση. Μια τρίτη ανακοίνωση, που είναι και αυτή ενθαρρυντική σε σχέση με τα οικονομικά, είναι η επιβεβαίωση από το Υπουργείο Πάλι των Εσωτερικών για τα 97 εκατομμύρια ευρώ της δόσης του ΚΑΠ.
Και βέβαια η επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού, που και αυτή για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι μετά τη δόση των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα μεγάλο ποσό από αυτά, ύψους 5 δις περίπου, θα κατευθυνθεί προς την τοπική αυτοδιοίκηση για να καλύψει τις ληξιπρότες μεσοφυλές όλων των παρελθόντων οικονομικών ετών. Θα περιμένουμε βέβαια αυτά να τα πούμε, όμως έχουμε την υποχρέωση να σας το ανακοινώσουμε στο σώμα για να γνωρίζετε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του Αγίου Παύλου και με ενημέρωσαν. Μου έδωσαν και δύο υπομνήματα, ένα υπομνήμα της Εκκλησίας και ένα υπομνήμα των γυναικών του Αποστόλου Παύλου. Εγώ επικοινώνησα αμέσως με τον πρωτοσύγγελο του Αρχιεπισκόπου και με πρόσκληση, γιατί χρειάζεται μια γραπτή διαδικασία, ζήτησα από τον Αρχιεπίσκοπο να συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε για δύο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στα εγγένεια του Κοινωνικού Ιατρείου, του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης, και το δεύτερο, για να συζητήσουμε το θέμα του Αγίου Παύλου. Είναι βέβαιο ότι η Ιερά Σύνοδος έχει πάρει μια τέτοια απόφαση. Αυτό που μου είπε ο Πρωτοσύγγελος είναι ότι η βούλησή τους είναι να παγώσει το θέμα και να μην προχωρήσει άμεσα. Αυτά όμως είναι λόγια του Πρωτοσύγγελου και όχι λόγια του Αρχιεπισκόπου. Εγώ του μετέφερα να μιλήσει και με τον Αρχιεπίσκοπο και να του πει ότι ο Απόστολος Παύλος έχει μια ιστορία στην πόλη, η Εκκλησία έχει μια ιστορία στην πόλη, ο περιβάλλον χώρος έχει μια ιστορία στην πόλη. Και θα ήταν λάθος να πάει η Εκκλησία του Αποστόλου Παύλου στην Κεσαριανή, στη Μητρόπολη της Κεσαριανής. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Αφορά και πολλά εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας. Όμως να ξέρετε ότι σύντομα από τα μηνύματα που εγώ θα δω τον Αρχιεπίσκοπο, δεν έχω καμία αντίρρηση για το θέμα αυτό όταν θα πάω, να είναι και όλοι όσοι θέλουν βέβαια επικεφαλής στο παρατάξιο να πάμε μαζί να το επισκεφτούμε και να διατυπώσουμε τις απόψεις μας. Του διεμήνυσα ότι η τοπική κοινωνία είναι αρνητική σε αυτή την κίνηση που έχει γίνει και ότι δεν είναι σωστό να γίνει αυτή η κίνηση. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε στα εσωτερικά της Εκκλησίας, αλλά επειδή προφανώς αφορά όχι μόνο τον ναό αυτόν καθεαυτόν, αλλά και το περιβάλλοντα χώρο. Και ο περιβάλλον χώρο σημαίνει χώροι στάθμευσης, παιδική χαρά και άλλα πράγματα σε αυτή την περιοχή, όσοι την ξέρουν καλά. Μας ενδιαφέρει σαν Δήμος και γι' αυτό θα είμαστε μαχητικά δίπλα στον αγώνα που κάνει το εκκλησιαστικό πλήρωμα της περιοχής για να παραμείνει πράγματι ο Απόστολος Παύλος στην Ηλιούπολη, όχι γεωγραφικά, αλλά και διοικητικά. Επειδή αυτό δεν αφορά απλά το ναό, αφορά και το περιβάλλοντα χώρο. Η απάντησή του ήταν ευθύς, ότι η απόφασή μας δεν έχει καμία σχέση και με το περιβάλλοντα χώρο, αφορά μόνο το ναό. Εγώ δεν έμεινα εγωπηρικά μιλημένος από αυτό, γι' αυτό και περιμένω να συναντηθώ μαζί του μετά την επιστολή που το απέστειλε. Θα παρακαλούσε, αν και εσείς συμφωνείτε, όταν ο Αρχιεπίσκοπος με ενημερώσει ότι θα με δεχτεί, να σας πάρω τηλέφωνο και όσο από τις επικεφαλής το παρατάξει που θέλετε, να έρθετε, να τοποθετηθούμε μπροστά στον Αρχιεπίσκοπο σε αυτό το θέμα, για να πάμε στη λογική την οποία νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ως δημοτικό συμβούλιο. Αυτό έχει να κάνει με την Εκκλησία του Αποστόλου Παύλου. Τώρα, δύο-τρεις ακόμα ερωτήσεις, απαντήσεις και τα άλλα θα τα δώσουμε για το θέμα του κ. Πίσα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι όταν συζητάμε για το στελεχειακό δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Ηλιούπολης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο χώρος αυτός, δηλαδή ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι χώρος που θα μετατραπεί σε δικαστήριο υπέρ ή κατά του κυρίου Πίσα ή του κυρίου Δημάρχου ή οποιοδήποτε άλλο. Ισχύει από τη δική μας την πλευρά μια ξεκάθαρη θέση. Σεβόμαστε τις απόψεις που διατυπώθηκαν από το Σωματείο, το οποίο βεβαίως δεν ζήτησε την άποψη του Δημάρχου, δικαίωμά του, στόχος του είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εμείς απαντήσαμε αναλυτικότατα στην ανακοίνωση του Σωματείου και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι έχει να κάνει με μια διαδικασία δίκη του κομιθακτή, η οποία έχει πάρει το δρόμο της. Εκεί θα ακουστούν οι απόψεις μέσα από τη διαδικασία του δημοσιοπαλλητικού κώδικα και θα πάρουν οι αντίστοιχες αποφάσεις. Το θέμα λοιπόν
των μετακινήσεων των στελεχών και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου που συνδέεται με τον Δήμαρχο με φιλία πάνω από 40 χρόνια, είχε τους δικούς του λόγους. Τους διαδηλώσαμε δημόσια και κρυφά και σε αυτά παρακαλώ πολύ να μείνουμε. Γιατί πρέπει όλοι μας να προστατέψουμε και τον κύριο Πίσα ως βασικό διευθυντικό στέλεχος του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο και το θεσμό. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ίσως και ο κύριος Αρχιδήμαρχος, ο κύριος Νικηφόρος, που ήταν και άμεσος συνεργάτης του κύριου Πίσα, θα ήθελε να πει κάτι. Παρακαλώ κύριε Νικηφόρο, μόλις ολοκληρώσω κάποια στιγμή των άλλων απαντήσεων, να συμπληρώσετε εσείς. Να πω δύο-τρία πράγματα τα οποία αφορούν το Δήμαρχο και μετά βέβαια και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι. Συμφωνώ με τον κύριο Ραβάτζη, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να γίνει ένα ειδικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναλυτικά, με ό,τι αρμοδιότητες έχουν έρθει. Βέβαια, και όσες έρχονται, βέβαια θα πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, απεριτιότητα από την κεντρική διοίκηση με τον πλέον ευγενικό τρόπο. Κάποιες διαδικασίες παραδείγματος χάρη μεταφορά των μαθητών, που είναι ένα νούμερο ένα ζήτημα, το οποίο εμάς αφορά προφανώς το ειδικό σχολείο. Τη μία φορά κινούμε τις διαδικασίες, έρχονται εδώ οι ανάδοχοι, ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες και μετά παίρνουμε ένα χαρτί από την περιφέρεια που λέει ότι θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση, πράξη μάλλον νομοθετικού περιεχομένου, έτσι λέγεται αυτό. Αυτό γίνεται σπάνια στην δουλειά, για όσους γνωρίζουν, ότι την αρμοδιότητα την πάρει η περιφέρεια. Και σήμερα έρχεται πάλι εκύκλειος και λέει όχι, την αρμοδιότητα δεν θα την πάρει η περιφέρεια, την πάρετε εσείς. Σήμερα λοιπόν και με τον αντιδήμαρχο παιδείας κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για να πείσουμε κάποιους από αυτούς δηλαδή που είχαν αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών να είναι συνεπείς. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και καλά επιστορμένα σχολείο. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν 10 και 15. Έτσι, προφανώς η απόφαση είναι ότι θα παραταθούν συμβάσεις. Οι μεταφορείς λένε ότι δεν θα συμφωνήσουν γιατί χρωστάνε πάρα πολλά οι περιφέρειες αυτούς. Έτσι. Εμάς δεν μας έχουν μεταφέρει αυτούς τους πόρους για να πληρώσουμε τις μεταφορές και να παρακτήσουμε τις συμβάσεις, άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, πρέπει και επιβάλλεται να μπει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αναλάβουν οι υπηρεσίες, κύριε Ραβαζέ, αναλυτικά να δώσουν τι αρμοδιότητες έχουμε πάρει περί τώρα και τι κοστολόγια έχουν δώσει. Γιατί είναι πολύ σωστό. Π.χ. τα προνοιακά επιδόματα. Εμείς τα αποδεχτήκαμε, έχουμε να δώσουμε 31% να λειτουργήσουμε. Βρήκαμε χώρο, τον διαμορφώνουμε. Από την άλλη πλευρά όμως το κόστος της μη καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από 1η-1η του 2013, εάν δεν υπάρξει, έρχεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο ΔΥΤΑ. Γιατί πια ο κόσμος δεν θα ξέρει το κεντρικό υπουργείο ή την περιφέρεια, θα γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι για την απεργία. Ζητώ συγγνώμη για την απεργία. Δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία. Θα συμμετάσχουν. Εγώ ρώτησα, θα γίνει. Ορίστε. Θα γίνει, ναι. Μας είπε σήμερα η ανακοίνωση, κανονικότατα. Θα γίνει η απεργία. Παρά το ότι, όπως ανακοίνωσα στην αρχή, εγώ είμαι βέβαιος τώρα πια ότι εκτός από τα 35 εκατομμύρια που θα έρθουν για τα λησιμπόδεσμα, αυτό είναι μια θετικότατη κίνηση από την πλευρά του Υπουργείου. Θα έρθουν και τα 97 εκατομμύρια για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και αν πράγματι επαναλαμβάνω, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό για την αυτοδιοίκηση και την αγορά, επιτευχθεί η συμφωνία για τη δόση των 30 δις, η αυτοδιοίκηση θα ρίξει πάνω από 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά και είναι σημαντικό αυτό για τα λησιμπόδεσμα. Εμείς ως Δήμος, σας είπα, μας ήρθε η δόση των 200, προετοιμάζουμε και άλλα 100.000 ευρώ, άρα θα ρίξουμε στην αγορά γύρω στους 300.000 πλέον των λήξη πρόθεσμων που έχουμε προτείνει να είναι 1.250 για το Δήμο Ηλίου. Εάν γίνει και αυτό, θα είναι πολύ θετικό βήμα για την αγορά, όχι μόνο στην Ηλίουπολη, αλλά και συνολικότερα. Ναι, είπα για τους ΚΑΠ, είπα για τα 97 εκατομμύρια. Ο στόχος είναι και είναι αδιαπραγμάτευτος, ό,τι είχαμε πει κύριε Κοκοτίνη, αδιαπραγμάτευσε 135 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, αυτά είναι από τα, λέμε ότι είναι από τα παρελθόντα οικονομικά. Επίσης είχαν εγγραφεί άλλα 300 εκατομμύρια, τα οποία τα ξεχάσανε, μας είπαν. Είπανε, έτσι, και να είμαστε έτσι, ναι, συμφωνούμε. Λέω ότι από αυτά έχει ακουστεί και ήταν έντονα αυτό που συζητήσαμε, ότι ούτε καν 97 δεν θα έπρεπε να του κάνω. Λοιπόν, η διαβεβαίωση τώρα είναι και φαίνεται ότι είναι έτσι. Ναι, από 135 97 έχετε απόλυτο δίκιο. Η διαβεβαίωση είναι απόλυτη, ότι θα είναι, εγώ το πιστεύω ότι θα είναι 97 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα μπορέσουμε να πάρουμε μια σημαντική ανάσα στο σύνολό μας όλοι. Τώρα,
Ο κύριος Πανταζόπουλος είπε κάτι για το πρόγραμμα πολιτισμού. Δυστυχώς δεν είναι εδώ, κύριε Κομματά, να πω όμως κάτι. Ίσως και να έχετε δίκιο με την έννοια ότι και προσωπικά δεν ενημερώσαμε για κύριο τηλέφωνο. Όμως είναι γεγονός ότι όλα τα προγράμματα του πολιτισμού και όλες οι δράσεις μοιράστηκαν σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Βγήκε το έντυπο και για τον κινηματογράφο και για τις πολιτιστικές δράσεις. Κάποια βέβαια υπήρξαν εμβόλυμα που δεν ήταν μέσα σε αυτό. Σε αυτό έχει τα πάντα δίκιο. Και πράγματι πρέπει να δούμε την επικοινωνία με το Δημοτικό Συμβούλιο και τους συναδέλφους να είναι ακόμα πιο συχνή και πιο έντονη. Όμως θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμά μας και του κινηματογράφου και των πολιτιστικών δράσεων είχε βγει και είχε δοθεί σε όλους. Επίσης, στο site του Δήμου, στο κομμάτι που αφορά τον πολιτισμό και ειδικά τον ΠΑΟΔΗ, είναι κρεμασμένες όλες οι ανακοινώσεις για τις δράσεις του πολιτισμού που υπάρχουν στην πόλη μας. Και όχι μόνο αυτά που είναι μέσα στο περιοδικό, δηλαδή το τεύχος που κάναμε, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, για το βοήθεια στο σπίτι, επειδή είναι πολιτική απάντηση, θα μου θέλετε να πω κάτι για να θέλετε να προσθέσετε. Κύριε Κογκοτή, έχετε δίκιο, δεν έχω να πω κάτι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ναι, θα σας απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τώρα σχεδιάσει το εξής. Ότι αυτούς τουλάχιστον τους ανθρώπους που εμείς στηρίζουμε στο βοήθεια στο σπίτι, θα συνεχίσουμε σαν Δήμος να τους στηρίζουμε. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το στελεχικό δυναμικό που ασχολείται με αυτό το θέμα. Έχω λοιπόν την εντύπωση, ότι θα συνεχίσει αυτή η δράση. Εάν δεν συνεχίσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Από εμάς είναι εντάξει, έχει πληρωθεί. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Υπάρχουν δεκάδες δήμοι, εκατοντάδες δήμοι, οι οποίοι δεν τους έχουν πληρώσει. Εμείς είμαστε εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι λείπουν οι προθεσμίες των ανθρώπων αυτών με τις σχέσεις εργασίας που έχουν δει, ξανανεώσαμε και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν πειράζει, επειδή είναι σοβαρό. Αν έχεις καταλάβει ότι δεν θα συνεχίσει. Ναι, δεν έχω αντίξει αυτό. Τα μηνύματα πάντως που έρχονται από μένα είναι ότι θα μπουν μέσα στις χρηματοδοτήσεις με την κοινή αυτή πολιτική απόφαση και το βοήθεια στο σπίτι. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Εδώ είμαστε να το συναποφασίσουμε. Θα ενημερώσουν και οι άλλοι συνάδελφοι για τα θέματα των σχολείων. Τώρα, βεβαίως εδώ θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε για την ασφάλιση των εργατών στα έργα του Δήμου, που είπατε. Νομίζω εσείς, κύριε Κογκοτή, το ρωτήσατε. Εδώ θα παρακαλούσουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Έχουμε μηχανισμό ελέγχου, έχουμε το τεχνικό ασφαλείο στο Δήμο, ο οποίος μπορεί να αναλάβει και μια άλλη πρόσθετη αρμοδιότητα. Όλοι οι εργολαβητοί που λέμε στο Δήμο να έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζουν όλους τους εργαζόμενους. Έτσι, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός ελέγχου. Όπως επίσης και η τεχνική υπηρεσία από την κυρία Βελόνα μέχρι και τον επιβλέποντα του έργου. Και κλείνω με ένα θέμα το οποίο αφορά την κουζίνα για όλους που είπαμε. Αυτό, αν θυμάστε, είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό. Εντάξει. Τώρα, για τους χούλικανς, κύριε Σόφη, για την μικροδάφνη θα σας απαντήσει και ο κύριος Ευτελής και ο κύριος Κίμωνας Παπαγιωτή για το άλλο κομμάτι. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής αυτό. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα με τους συνδέσμους στην Ηλιούπολη και μάλιστα με συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος συγκεκριμένο σύνδεσμο συνδέεται και με την τοπική μας ομάδα. Γιατί κάποτε και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς, πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί αυτοί οι σύνδεσμοι ως εκλογικοί μηχανισμοί κάποιοι. Συνδέεται λοιπόν και με την ομάδα της Ηλιούπολης, με τον Μπουσουλίδη. Πρόσφατα δεν χτύπησαν μόνο ένα παιδί, έκαναν κάτι χειρότερο. Πήγαν και επεδήλωσαν ακόμα και το μνημείο που έχουμε, που γίνονται οι παρελάσεις μας, βάζοντας το σύνθημά τους και τη θύρα τους πάνω σε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, γέμισαν και όλη την πόλη έτσι. Αλλά έχουν κάνει και άλλα πράγματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές η αστυνομία έχει μπει μέσα και έχει βρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε στη θεοτολογία ούτε και στις αρχές ενός συνδέσμου που έχει θεσπίσει η πολιτεία εδώ μας. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεφεύγει, θέλω να με πιστέψετε, από τα όρια της πόλης. Είναι ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το αν πρέπει ή όχι να διατηρούνται σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών στις περιοχές μας.
Φοβάμαι δε, και εύχομαι να μην κάνω λάθος, ότι αυτά ίσως συνδεθούν και με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κάποια παιδιά από εκεί, εκμεταλλευόμενα την ανεργία και τις δυσκολίες που περνάνε, ως πέμπτη φάλακα. Εγώ, κύριε Σόφη, θέλω να πω ότι, αν θέλετε να φέρουμε και το θέμα στο Συμβούλιο, να φωνάξουμε όλους τους αρμόδιους φορείς, τους αρμοδιούς, αλλά και τους κοινωνικούς, για να κάνουμε μια ευρύτατη κουβέντα και να πάρουμε όλοι μαζί αποφάσεις να τελειώνει το μάθημα. Γιατί φταίνουν και κάποιοι άλλοι, αυτοί που δίνουν και νοικιάζουν τους χώρους. Μπροστά στα 300 και τα 400 ευρώ δεν τους ενδιαφέρει τι έχουν από κάτω. Γιατί δεν έχουν γίνει μόνο αυτά, έχουν γίνει κι άλλο. Έχουν πέσει βόμβες στην περιοχή εκεί. Εγώ έχω δεχτεί καταγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι μου είπαν ότι 3 ώρα τη νύχτα σηκωθήκαμε στον αέρα γιατί σπάθηκαν τα τζάμια. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα κανάλια. Άρα λοιπόν, επειδή είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό να σκεφάζεται, εγώ πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί. Να φωνάξουμε τους αρμόδιους φορείς αθλητικούς εδώ και να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Να τα αποκαλύψουμε. Να δούμε ποιες είναι οι συνδέσεις της θύρας 7 με τους ντρέπερς. Να τα πούμε εδώ με το όνομά του όλα. Γιατί αυτά είναι, γιατί κρυβόμαστε το δαχτυλό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά και ξέρω τι χτύπησα τότε με συγκεκριμένα εντολές. Έτσι να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί το θέμα ξεφεύγει από την δημοτική αρχή. Είναι ένα θέμα όλων των παρατάξεων και όλης της κοινωνίας αυτής της πόλης. Γιατί βέβαια το αυγό έχει σπάσει και κυκλοφορεί. Και θα το δούμε σύντομα εξαιρετικά. Μάρκε, υπάρχει συσχετισμός. Πήρα μια Ολυμπιακή με ρέπερ σε κάποιες πληροφορίες. 7. Όχι 9. Ναι. Με ρέπερ. Ναι. Και θέλουμε να το συζητήσουμε, κύριε Πανά, εδώ ανοιχτά. Να φωνάξουμε και τους ρέμπερς και τη θύρα 7 και να τελειώνουμε με αυτό το καλαμπούρι. Το έχουμε πει κατά σημείο να πάρετε. Εδώ μας πάρετε. Βεβαίως, κυρία. 4 χρόνια το κοιτάγατε απλά. Εμείς θα το βάλουμε. Τώρα πάλι άρχισε. Παρακαλώ, κύριε. Σας μιλώ στο πληθυντικό και σας λέω κύριο. Δεν άρχισε. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Αναγνώστου, δεν υπάρχει. Κύριε Αναγνώστου, σε κανένα επίπεδο βλέπετε ότι είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ιδιαίτερα προσεκτικός και είπα ότι εγώ πήρα την πρωτοβουλία. Παρακαλώ. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία, ο οποίος είναι κύριε Πατσαπέδη. Κύριε Πατσαπέδη, δεν θα μας πείτε ότι όσο έχει το τροπικό σας ανά πάσα στιγμή να μιλάτε και να μιλάτε. Η Δημοτική Αρχή δέχτηκε και Πατσαπέδη το λέτε τουλάχιστον εσείς αυτό. Εσείς μιλάτε 3 ώρες για κάθε θέμα, δεν σας διακόψαμε. Ακούει όλους. Η Δημοτική Αρχή δέχτηκε πάνω από 18 ερωτήσεις να μην απαντήσω. Απαντήσω τον κύριο Σόφη και του λέω ότι γνωρίζει. Λοιπόν, ας περπατήσουμε λίγο. Ναι, κύριε Σόφη, να πει θέμα ιδιαίτερο στο δημοτικό σου πρέπει να συζητηθεί. Καθόλου λέω άμεσα υπεύθυνο τη συνεργεία τη Σοφία Παρίστατο και θέλω να σα παρουσιάσω και εγώ από τη μεριά μου τι σωστέ τι πραγματικέ διαστάσει προς αποφυγή εκμετάλλευση του χρέους, διότι δεν προσφέρει και ούτως ή άλλως. Και μην ξεφύγουμε από την ουσία του πράγματος. Όσον αφορά στην επάρχεια κυρίου Πίσα, δεν θα αναφερθώ, ούτε γίνεται λόγος για αυτό το πράγμα, σαν προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών. Την προσωπική μου άποψη εξάλλου, δημόσια την έχω εκθέσει κατά καιρούς και σε αυτή εδώ την αίθουσα και δεν αλλάζω τίποτα σε αυτό. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα και παρακαλώ εκεί θα πρέπει να μείνουμε είναι ότι κάποιος καλός υπάλληλος του Δήμου ελέγχεται πειθαρχικά. Μάλιστα για παραπτώματα τα οποία έχει άμεση γνώση και για τα οποία έχει άμεση γνώση ο Δήμαρχος. Εγώ σε αυτή τη διάσταση το βάζω το θέμα, εκεί μένω και βεβαίως υπάρχουν αυτά πειθαρχικά όργανα τα οποία θα αποφασίσουν περαιτέρω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Παρακαλώ, Είναι δικαίωμα του πειθαρχικού, του μονομελούς πειθαρχικού οργάνου, μονομάτου δηλαδή, να ελέγξει πειθαρχικά ό,τι ο υπάλληλος νομίζει ότι
οποίο είναι σε πειθαρχικό, δηλαδή ένα σύγχρονο πειθαρχικό κώδικα που έχουν γίνει πάλι και διεθνική δημόσια και μάλιστα το καινούριο πειθαρχικό. Άρα θα παρακαλέσω, μην μπείτε σε θέματα επάρκειας του κυριουργικής σας, συνεργαστήκαμε μια χαρά, τα πήγαμε πολύ καλά, γνωριστήκαμε πολύ καλά, γνώρισα τα ελαττώματά του, γνώρισα τα δικά μου, γνωρίσαμε τα νεύρα του καθενός, μέχρι που πηγαίναν τα δικά μου, μέχρι που πηγαίναν τα δικά του. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί, πιστεύω για να έχεις όλοι, δεν έχω λόγους να μην πιστέψω τον Δήμαρχο για το τι συνέβη μεταξύ και να μην τον ελέγξω τα δικά. Δεν θα μπορούσε. Δεν έχω λόγους να μην πιστέψω τον Δήμαρχο. Παρακαλώ και πάλι να μείνει σε αυτή τη διάσταση το θέμα, γιατί πρόκειται για έλεγχο πειθαρχικό και τίποτα περισσότερο. Κυρίους κάτοικες, ο διαγωνισμός διεξήχθη πριν από μερικές ημέρες, πριν δύο εβδομάδες περίπου για τις ολιβιθέους κάτοικες. Έχει σταλεί τώρα στην περιφέρεια προσέγγιση. Υπάρχει δηλαδή ανάδοχος, έχει σταλεί στην περιφέρεια για έκρηξη. Πιστεύουμε ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα έρθει και στην περιφέρεια και θα ξεκινήσει το έργο. Ως προς αντιοριστικές πλάκες που θέσατε το ζήτημα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή γίνονται επισκευές. Έτσι υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις στην Περικλέο, στην Ολό Περικλέο, στην Ολό Καρέα που έχουν γίνει αντικαταστάσεις του αντιοριστικών πλακών. Οποιαδήποτε, ας πούμε, οποιοδήποτε δρόμος παρουσιάζει ανάλογα προβλήματα, μπορούμε να το καταγράψουμε και να επιδιορθωθεί. Έτσι. Αλλά οι κάπηκες, ο διαγωνισμός αυτό έγινε πριν μερικές ημέρες. Σχετικά με την... Οι αντιληστικοί τάπητες είναι με συγκεκριμένες προδιαγραφές που οικειώνται, έτσι, που οικειώνται την διάρκεια στον χρόνο των συγκεκριμένων τάπητων. Όπως και ότι οι υπηρεσίες κάνουν καλά τη δουλειά τους και τα περισσότερα έργα κράτη διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα το ζήτημα των πλακών, καταλαβαίνετε, επειδή είναι σε κατηφορικούς δρόμους, είναι οι βροχές οι οποίες είναι πολύ έντονες κάποιες στιγμές. Δυστυχώς κατά καιρούς παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που καλείται το τεχνικό συνεργείο του Δήμου να επιλεχθεί. Κατά την παράδοση όμως του λόγου είναι σίγουρα ότι γίνεται πολύ καλή. Πολύ καλός έλεγχος. Λοιπόν, ως προς τη λεωφόρο Ειρήνης που έθεσε ο κύριος Ευσταθίου. Όπως γνωρίζετε, κύριε Ευσταθίου, γιατί είστε πιο έμπειρος και από τους περισσότερους εδώ πέρα, είχαμε περάσει μια κανονιστική από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη μελέτη στη λεωφόρο Ειρήνης, όπου καθόριζε ποιες θα ήταν οι θέσεις πάρκινγκ, επανέφερε την οριζόντια, ας πούμε, τοποθέτηση των αυτοκινήτων, προέβλεπε κάποιες λίγες σταγόνες στην αρχή της λεωφόρου Ειρήνης, απαγόρευε τις στάθμες στις γωνίες του πεζοδρομίου, έτσι, του δρόμου. Λοιπόν, δυστυχώς, πιστεύω ότι το γνωρίζετε και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, υπήρξε από την πλευρά του επικεφαλής της Νέας Δημοτικής Κοινής, στην Φιλού Αναγνώστου, προσφυγή στην περιφέρεια σχετικά με αυτή την απόφαση. Και ζητήθηκε η ακύρωση συγκεκριμένης απόφασης με το ιδεολογικό ότι είχε αργήσει να έρθει ο φάκελος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς επικοινωνήσαμε με την περιφέρεια σήμερα και μας είπαν ότι δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει να δώσουμε την έγκριση, γιατί εξετάζουμε την προσφυγή του κύριου Αναγνώστου. Λοιπόν, αν και εφόσον δεν είχε γίνει προσφυγή, είναι βέβαιο ότι θα είχε έρθει η έγκριση της λεωφόρου Ειρήνης και θα είχε αρχίσει η εκτέλεση του έργου και άρα η τοποθέτηση σε οριζόντια πάλι θέση των αυτοκινήτων, παρκαρίσματος. Δυστυχώς αυτή η προσφυγή μας έχει καθυστερήσει. Δεν πήραμε ποτέ ακόμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο για να ξοπάρει. Ήταν εντολή που είχε δοθεί από τον Δήμαρχο, είχε δοθεί εντολή τον Δήμαρχο να γίνει πιστοτικά. Δεν πήραμε απόφαση. Η κανονιστική απόφαση, κυρία Σταθίου, υπήρξε συνολική μελέτη, όπως ξέρετε, συνολική μελέτη που δεν προέβλεπε μόνο το οριζόντιο πάρκι, προέβλεπε κάποια ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν όλα μαζί, ολοκληρωμένο έργο. Ολοκληρωμένη μελέτη όταν έρθει η έγκριση από την περιφέρεια. Το φιλοτικό υπάρχει ακόμη 8-10 μήνες. Χωρίς απόφαση. Υπάρχει το φιλοτικό χωρίς απόφαση. Αυτό λέει. Δηλαδή αν δεν γίνει ένα τύχημα, δεν στέκεσαι πουθενά. Ναι, κύριε Σταθίου,
Επειδή ήταν πιλωτικό, όπως είπατε, γι' αυτό ήρθε ολοκληρωμένη μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Τι είναι αυτά. Πήραμε απόφαση εδώ και το λοιπόν, τέλος. Τέλος για την Αγίου Κωνσταντίνου. Έτσι όπως γνωρίζετε, είναι μια μελέτη του 2009 ή 36 του 2009 μελέτη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν συντήρης της επισκευή ανάπλησης πεδροπύρων στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και προέβλεπε στις σταγόνες στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που περικλείεται από την Βουλιαγμένη στο ρέμα του Κροδάφη στη Μαρίνα Τύπα και τα σύνορα με το Δήμο Ημιτού. Αυτή ήταν η μελέτη του 2009. Δηλαδή προέβλεπε, όπως αντιλαμβάνεστε, και την τοποθέτηση σταγόνων στα στενά της Αγίου Κωνσταντίνου και όχι μόνο στην Αγίου Κωνσταντίνου. Από ό,τι γνωρίζω από τις διαμαρτυρίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή σε αυτό το έργο δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ποτέ. Η επιλογή της νέας δημοτικής αρχής ήταν θεωρώντας, για να μην επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το κυκλοφοριακό, και επειδή θεωρούσαμε ότι όμως έπρεπε να γίνει έργο στην Αγίου Κωνσταντίνου και να βαθμιστεί η περιοχή, επιλέξαμε να γίνουμε το έργο των σταγόνων με βάση το σχέδιο που υπήρχε μόνο στον Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι την Αγισιλάου, την Ολόγια Αγισιλάου, και ένα σχολικό δαχτύλιο, ο οποίο θα γίνει περιμετρικά πλην τη Μαρίνα Τύπα στο έκτο δημοτικό. Έτσι, το έργο, όπως γνωρίζετε, ήταν προϋπολογισμένο 600.000 ευρώ το 2009. Αυτή τη στιγμή, μετά από την συμφωνία που κατέφθη με τον ανάδοχο, στην Αγίου Κωνσταντίνου θα κοιμανθεί γύρω στις 100.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τα ακριβώς πόσο θα σου πω. Και περιλαμβάνει την δημιουργία σταγόνων στις άκρες των πεζοδρομίων, έτσι αριστερά και δεξιά της Αγίου Κωνσταντίνου, και τοποθέτηση σταγόνων σε κάποια σημεία στη μέση του πεζοδρομίου, έτσι κυρίως εκεί που υπάρχουν κάδοι, αλλά όχι μόνο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία και μια αντίληψη. Πρόβλημα εμβολιασμού υπάρχει μόνο για τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι άποροι και ανασφάλιστοι. Αυτά τα παιδιά, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Επισκοπή Αθηνών τα καλύπτει απόλυτα. Κανένα από τα παιδιά των οικογενειών που προαναφέρθηκαν και είχε αποταθεί στο ιατρείο μας δεν θα μείνει ανεμβολίαστο. Για τα υπόλοιπα παιδιά δεν υπάρχει πρόβλημα εμβολιασμού, γιατί θα το αναλάβει ανέξοδο ασφαλιστικό τη φορέα. Αυτά σε σχέση με τον εμβολιασμό των παιδιών. Σε σχέση μελλοντικά για την καινούργια χρονιά, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι το επιστοποιητικό υγεία των παιδιών που απαιτείται για την εγγραφή στα δημοτικά σχολεία θα υπογράφεται από τους γιατρούς του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Μη εξαιρεμένων και των οδοντιάτων, γιατί είναι στο πρόγραμμά μας η δημιουργία οδοντιατρίου κοινωνικής αποστολής. Ευχαριστώ. Τα εμβόλια θα είναι ανέξοδα. Τα καλύπτει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής σε συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ναι, κυρία Πρόεδρε, απλά είμαι και εγώ. Θα απασχολήσω δύο λεπτά το σου μας σχετικά με τα σχολεία. Σε ερώτηση του κ. Ποκοτήρη. Πράγματι, παρά τις κακές συγκυρίες της γνωστές στην υπάθεια, να πιστεύω πως η σχολική χρονιά θα αρχίσει από αύριο θετικά. Τι κάναμε, εκείνο που μπορέσαμε και κάναμε, ξεκινήσαμε, είναι ότι με παρεμβάσεις της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά και της ίδιας σχολικής επιτροπής, με δικά της διέξοδα, κάναμε τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να μπορούν εκεί που θα έπρεπε και οι εργαζομένοι. Για να μπορούν τα παιδιά αύριο να πούν στα σχολεία και είναι σίγουρος ότι μπαίνουν σε καθαρά σχολεία. Δεύτερον, προγραμματίσαμε πριν ακόμα από μια εβδομάδα, προγραμματίσαμε όλα τα σχολεία να απορριμμαθούν και γίνεται συνεχής καθημερινό καθημερινά απορρίμμανση όλων των σχολείων που δεν είναι μέσα από την εβδομάδα. Όσον αφορά, προχωρήσαμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς προμήθειας, κυρία Πρόεδρε, για να μπορούν τα σχολεία της εβδομάδα ή θα έχουν προμηθειοδότες και θα μπορούν για τα διευθυντές να προσφέρονται τα απαραίτητα ειδικά για την λειτουργία των σχολείων τους.
και για το πετρέλαιο θέλω να πω παρά το ότι πρώτη φορά τέτοια οικονομική κατάσταση υπάρχει στον Δήμο, δεν χρωστάμε καθόλου πετρέλαιο, και όμως μόνο και χρωστάμε κάποιο φυσικό αέριο. Την εποχή με τον κύριο Βασιλείο είχαμε ρυθμίσεις, είχαμε πληρώσει το φυσικό αέριο με εταιρείες αρρυθμίσεις, θα ξανακάνουν πάλι ρυθμίσεις και το αερίου και το ΟΤΕ και να είστε σίγουροι ότι θα πάμε καλά παρά τις όποιες συγκυρίες υπάρχουν. Να είστε σίγουροι ότι από άλλο ξεκινήσεις. Όπως βλέπετε υπάρχουν καθυστερήσεις και υπάρχουν και μειωμένες χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν πιο προγραμματισμένες όλες οι κινήσεις μας, ώστε τουλάχιστον να έχουν τα σχολεία τα απαραίτητα. Ήδη είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόληψη των καθαριστριών. Με τροπολογία του νόμου και φέτος οι καθαρίστριες, οι οποίες τα σχολεία που δεν καλύπτουν από καθαρίστριες, γίνονται με το παλιό σύστημα με χρηματοδότηση του πρώην ΕΕΗ. Οπότε πάλι κάνουμε αυτή τη διαδικασία, προσδιορίστηκαν οι καθαρίστριες, έχουν πάει στα σχολεία, τα έχουν καθαρίσει και να καλύψω, με κάλυψη και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, έχει γίνει και η μειοκτονία και η απεντόμωση στα σχολικά συγκροτήματα και πιστεύω ότι αύριο θα ξεκινήσουν τουλάχιστον με προϋποθέσεις, είναι καθαρά τα σχολεία, γιατί πήγε και ο Δήμος και θα με ευχαριστήσω όσο τον κύριο Σεφτερή που πήγε σε όλα τα σχολεία και έκανε τον καθαρισμό και κάποιες παρεμβάσεις προσωπικό και το προσωπικό. Εσείς εξάρτητε με το προσωπικό. Δύο λόγια ακόμα. Υπάρχει ένα πλέγμα παρεμβάσεων στα σχολεία φέτος, τα οποία πιστεύω αν ολοκληρωθούν θα είναι καλά. Ήδη περιμένουμε την κοινωνική, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, να καλύψουμε λίγο τον αντιδήμαρχο, ο οποίος δεν είπε ότι έγιναν παρεμβάσεις σε σχολεία, έγιναν αίθουσες έξτρα και στο ειδικό σχολείο και στο τέταρτο λύκειο και γίνονται και τουαλέτες στο τέταρτο λύκειο. Γίναν κάποιες παρεμβάσεις στο κοινωνικό. Έστω με αυτά τα λίγα χρήματα γίνανε παρεμβάσεις. Περιμένουμε την κοινωνική εργασία, όπου εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε πιο σοβαρές παρεμβάσεις στα σχολεία, γιατί μόνο τα υλικά θα χρησιμοποιήσουμε φέτος. Οπότε το προσωπικό χρησιμοποιείται και θα υπάρχει από το σχολείο από το ΕΣΠΑ. Έχουμε κάποια συγκροτήματα στο εξοικονομό και αυτό καθυστέρησε κάπως, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα ότι και αυτό θα ενεργοποιηθεί. Οπότε αν καταφύγουν όλα αυτά τα προγράμματα και μπουν στα σχολιά όλη αυτή η διαδικασία, πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλή κατάσταση. Με την προϋπόθεση όμως ότι έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε και μαθηματοδοτήσεις για να έχουμε κάποιους διαγωνισμούς κάνουμε για αυτά, αλλά θα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ότι τα κτίρια είναι σε καλή κατάσταση, αύριο που ξεκινάνε τα σχόλια. Έτσι, Μισίδες, καταρχάς να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε στο να μοιραστούν τα βιβλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και φαντάζομαι, χάροντας και τον ίδιο από κοινού, να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό που σε δύσκολη χρονική στιγμή καταφέρουμε και μοιράσαμε με τρόπο έτσι πολύ σωστό και γρήγορο τα βιβλία. Λοιπόν, για το θέμα με τις νησίδες, φαντάζομαι κύριε Παταζόπουλε να φέρεστε, επειδή θέσατε θέμα ασφάλειας, στις νησίδες που έχουν υψηλή βλάστηση, δηλαδή αυτές που έχουν μικροδάφνες. Όπως είχα πει και σε προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά, Δημοτικό Συμβούλιο, το κύριο πρόβλημα είναι η νησίδα που είναι από την Ελευθερίου Βενιζέλου από τον Καρέα και φτάνει μέχρι Πεντάρι, Ρόμου, Πολυτεχνείου, μέχρι την Αργυρούπολη και ειδικά σε σημεία που είναι στροφές και όντως υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σχετικά με αυτή την νησίδα, επειδή παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, καταρχάς πήραμε την πρωτοβουλία, ποτίσαμε και ποτίζουμε εκεί πέρα που έχουν αρχίσει να ξεραίνονται οι πυκνοδάπνες και την Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ήδη έχουμε προγραμματίσει με το περιβάλλον, με το τμήμα Πρασίνου, επειδή είναι και η μέρα δηλαδή, που δεν έχει κίνηση, τα σημεία τα οποία
όντως υπάρχει κίνδυνος ορατότητας για οδηγούς και πεζούς να κάνουν τα κλαδέματα. Λοιπόν, για το ρεύμα της Πικροδάχνης, πολύ σοβαρό θέμα. Θα πει ο τεχνικός μας σύμβουλος, ο κ. Παπαγεωργίου, το τι προγραμματίζουμε, τι παρεντάσεις προγραμματίζουμε για το ρεύμα της Πικροδάχνης. Όντως υπάρχει θέμα καθαριότητας στη Χίτη και θέλω να το ξέρετε, νομίζω το είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες πέρα από αυτά που κάνουμε κατά καιρούς, όπου εντοπίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή πηγαίνουμε με βιτία, ρίχνουμε νερό, κάνουμε καθαρισμούς, έτσι. Και αυτό μπορούν να σου επιβεβαιώσουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και θέλω να το γνωρίζετε, να το γνωρίζουν και οι συμπολίτες που μας παρακολουθούν. Έτσι, έχουμε και συμπολίτες που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα. Στην Κίνη της Πουρέμωνας Πικροδάχνης, από τα σπίτια, από κάποια σπίτια τα οποία δεν έχουν επισημανθεί, που είναι ψηλά πάνω από την Τσαμαδού, δυστυχώς φέρνουν λίματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πολιτισμός μας, αυτή είναι, έτσι, αυτή είναι η ευαισθησία μας, όχι όλων, κάποιων εκλεκτών σε εισαγωγικά συμπολιτών, που δείχνουν με ποιο τρόπο σέβονται το περιβάλλον. Εμείς θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Χατζηδάκη, να εντοπιστούν αυτά τα σπίτια, έτσι, και να αντιμετωπίσουμε το θέμα στη ρίζα του, στη βάση του. Σχετικά τώρα με την ορατότητα, το stop, πολύ σωστή παρατήρηση. Ήδη έχω δώσει εντολή στη Διεύθυνση Καθαριότητας και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων να μου καταγράψουν ποια δέντρα εμποδίζουν τη διέλευση και των μεγάλων των οχημάτων, αλλά που προξενούνται ζημιές, αλλά και σε ό,τι αφορά την ορατότητα των stop. Θα ζητήσω για τον σκοπό αυτό και τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Το πρώτο τελευταίο θέμα που τέθηκε να απαντήσω είναι για το συντριβάνι της πλατείας Ανεξαρτησίας και αυτά τα οποία έχουμε καταλαβεί. Εμείς μπαίνουμε συνέχεια στην πλατεία Ανεξαρτησίας, κάνουμε τους απαραίτητους καθαρισμούς. Υπήρξε ένα θέμα με το συντριβάνι, αναγκαστήκαμε και το αδειάσαμε, έτσι, προκειμένου να γίνει σωστός καθαρισμός και όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα να επισημάνω και κάτι πάλι που έχει σχέση, παρόλο που δεν μου αρέσει να μεταφέρω το πρόβλημα, αλλά είναι μια πραγματικότητα και μου το λένε και οι συμπολίτες εκεί της περιοχής. Η βάναυση συμπεριφορά σε οτιδήποτε καινούριο φτιάχνεται, έτσι. Και ήταν ένα έργο πραγματικά και είναι ένα έργο πολύ ωραίο, το οποίο το συνεχίσαμε και το τελειώσαμε από την προηγούμενη διοίκηση, και βλέπουμε εκεί ότι εκεί ξεσπάει το μένος κάποιων παιδιών που πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε. Έτσι, έχουμε σπάσει τα πατώματα, κάνουμε ζημιά στο συντριβάνι και όλα αυτά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια τα θέματα υγιεινής, εκεί πέρα παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα και τα γίνονται και γίνονται και οι καθαρισμοί και οι μειοκτονίες που αναφέρατε. Το τελευταίο θέμα που τέθηκε είναι το θέμα του κλαδέματος και της κοπής κάποιων επικίνδυνων δέντρων. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε δύο περιστατικά και μάλιστα με μηδέν άνεμο, έτσι. Είχαμε πολλά, αλλά τα δύο ήταν με μηδέν άνεμο. Το ένα αφορούσε συμπολίτησά μας, την σύζυγο του συναδέλφου του Βαγγέλη του Γιωργάκη, και το άλλο πριν, λιγότερο πριν από ένα μήνα, πάλι της κάποιας συναδέλφου εδώ στο Δήμο της Αργυρός Δημαρχαία, που έτσι για πολύ λίγο δεν θρυνήσαμε θύμα. Λοιπόν, για να είμαι ξεκάθαρος αυτό, και είναι σαφής η εντολή που έχω δώσει στην Διεύθυνση Πρασίνου, θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, τώρα που ξεκινάει και η περίοδος του κλαδέματος, και κλαδέματα θα γίνουν και θα κόψουμε και δέντρα. Αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα και θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές των συμπολιτών. Θα γίνει όμως με πολύ διάφανο και καθαρό τρόπο, θα φωτογραφηθούν τα δέντρα, θα περάσουν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κάποια, βέβαια, επειδή
η συνεδρία έχουν κάποια χρονική απόσταση, θα τα περάσουν και το ξέρουν. Κάνε τίποτα δεν θα κοπεί στην Ηλιούπολη, έτσι, χωρίς να έχει την, έστω μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γιατί παίρνουν πολεοδομία και από εκεί αργούν οι εγκρίσεις, έτσι, τα προβλήματα τρέχουν. Εμείς θα κάνουμε, θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα να, μην, να ελαστοποιήσουμε τις πιθανότητες για ελληνικές ζημιές και πολύ περισσότερο για διακινδύνευσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στο ρέμα της Πετροδάφνης, που περιλαμβάνει την οριοθέτηση, τη διαθέτηση του ρέματος και ανάπλαση σε όλο το τμήμα του ρέματος. Είμαστε κοντά στο τέλος της μελέτης για τη διαθέτηση και την οριοθέτηση που πρέπει να προηγηθεί ώστε να υπάρξουν οριογραμμές που θα ληφθούν υπόψη στην ανάπλαση. Υπάρχει μια μελέτη ανάπλασης παλιότερη, η οποία θα επικαιροποιηθεί και θα προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα στη φιλοσοφία μιας κατά το δυνατόν ιδιότερης παρέμβασης στο ρέμα. Με αυτή τη φιλοσοφία κινηθήκαμε επίσης και σώμα αφορά την διευθέτηση του ρέματος. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατή αναζήτηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ώστε η παρέμβαση που θα γίνει να είναι η ιδιότερη δυνατή, κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε την διαμορφωμένη ροή, την διαμορφωμένη μορφή του ρέματος, και επίσης η παρέμβαση που θα γίνει να είναι κατά το δυνατόν αποδεκτή, θέλουμε να είναι αποδεκτή, όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά και από τους όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, που έχουν οικολογικές ευαισθησίες. Όλοι μας έχουν οικολογικές ευαισθησίες και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει αυτή την προσπάθεια. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, φυσικά θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.